Μπράβο! Η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας μετετράπησε αγωνιστική αρένα εκεί όπου αγόρια και κορίτσια όλων των ηλικιών και κατηγοριών παρουσίασαν μια σειρά ασκήσεων μέρος των προπονητικών τους προγραμμάτων. Όλα αυτά στο πλαίσιο της καθιερωμένης επίδειξης που γίνεται κάθε χρόνο από τον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο Ταεκουοντό Παναγιωτόπουλος στην καρδιά της πόλης. Στο αγωνιστικό τατάμι που στήθηκε για τις ανάγκες της επίδειξης, οι αθλητές όλων των κατηγοριών παρουσίασαν τα προγράμματά τους σε ατομικά και ομαδικά sessions, ενθουσιάζοντας το κοινό με την άψογη εκτέλεσή τους και την άρτια τεχνική τους κατάρτιση. Όπως κάθε χρόνο, μια επίδειξη παρουσίαση του Ολυμπιακού Αθλήματος Ταεκβοντό από το σύλλογό μας και μπορούμε να παρακολουθήσουμε όλη την εξέλιξη ενός αθλητή. Από παιδάκια 3 ετών μέχρι παιδιά που είναι 17 ετών και είναι πρωταθλητές Ελλάδος και πρωταθλητές διεθνώς. Δόθησα στις ευκαιρίες ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, παλιός πρωταθλητής, πρόεδρος του Συλλόγου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό, μίλησε για τις στοχεύσεις της σεζόν αλλά και τις νέες προκλήσεις για το άθλημα, καθώς αυτό εξελίσσεται. Ταεκβοντό έχει αλλάξει μορφή από τη στιγμή που έγινε Ολυμπιακό άθλημα. Μπορείτε να δείτε και από τα άλλα αθλήματα ότι εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς. Το Ταεκβοντό δεν έχει καμία σχέση αγωνιστικά με αυτό που ήταν πριν 15 χρόνια. Ήταν πολεμική τέχνη, καθαρή πολεμική τέχνη και πλέον είναι σπορ, όπως είναι όλα τα υπόλοιπα. Και έτσι δικαιολογείται. Και η μικρή ηλικία των αθλητών, η πολύ μικρή, 3-4 ετών. Και αν τα προηγούμενα χρόνια το Ταεκβοντό θεωρεί το άθλημα των ανδρών, πλέον αυτό έχει αλλάξει αφού όλο και περισσότερες είναι οι γυναίκες που το επιλέγουν, όχι μόνο για λόγους εκγύμνασης, αλλά και αυτοάμυνας. Άκρως αντίθετο από το παρελθόν, αυτή τη στιγμή στο σύλλογό μας προπονούνται το 70% είναι κορίτσια. Δεδομένου και των συνθήκων, δεν είναι κάτι που δεν δικαιολογείται. Θεωρώ είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Στη Μεσσηνία όμως έχει και ονοματεπώνυμο το Ταεκβοντό. Αριθμείται αρκετές δεκαετίες. Θα περιμένουμε πολλές ακόμη. Αυτό είναι αλήθεια. Θα το δείξει ο καιρός. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Έχοντας και ο ίδιος μονομαχήσει για πολλά χρόνια στο αγωνιστικό τατάμι, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος εξηγεί ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά ενός αθλητή που θέλει να ασχοληθεί με τις πολεμικές τέχνες και δει με το Ταεκβοντό. Μπορεί οποιοδήποτε να κάνει αυτό το άθλημα, είτε έχει παραπάνω κιλά, είτε δεν έχει δεξιότητες σε κάποιο άθλημα. Το Ταεκβοντό είναι τόσο εύκολο που μπορεί να το παρακολουθήσει. Στα μάτια μας φαίνεται δύσκολο. Αλλά σύμφωνα με τις δυνατότητες του καθενός, προσαρμόζεται, μαθαίνει Ταεκβοντό ο άλλος, οποιοδήποτε. Εκτός από τη φύση του αθλήματος, που όντως είναι ελκυστικό για πολλά παιδιά, θεωρώ ότι εμείς μετά την πολύχρονη εμπειρία μας, είμαστε σε θέση να υποδεχόμαστε αυτά τα παιδιά και να τους φερόμαστε με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να αγαπήσουν αυτό το άθλημα. Και νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστούν καθόλου τον Οκτώβριο. Θα μπορούν να έρθουν νέα μέλη να δοκιμάσουν το Ταεκβοντό, να δουν άμα τους ταιριάζει, άμα τους αρέσει και μετά να συνεχίσουν κανονικά να γίνουν μέλη του συλλόγου μας.